σε αλανία της επικαιρότητας, η Κέτι Γαρμπή έσωσε από βέβαιη δολοφονία τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος όταν θυμήθηκε μια ιστορία όπου ένας επιχειρηματίας είχε πάει να τον σφάξει και η Κέτι με την αδελφή της Τηλιάνα έβαλαν τις φωνές και λιποθύμησαν. Δεν ήθελε οι τραγουδιστές να κάθονται, να πηγαίνουν στα τραπέζια να μιλάνε. Εγώ δεν μπορούσα όμως, γιατί όλοι αυτοί που ερχόταν ήταν γνωστοί μου, με στηρίζαν τόσα χρόνια και κρυφά πήγαινα στις παρέες τους και τους μιλούσα, τους έλεγα γεια σου, τους αγκάλιαζα, τους φιλούσα που ήρθανε. Δεν μου το επέτρεπε. Λέει μια-δύο-τρεις, μου έκανε πολλές παρατηρήσεις. Εγώ πάλι το ίδιο. Λέω συγγνώμη, εγώ τον κόσμο δεν τρώω. Γιατί άμα φύγω από εδώ, αυτοί δεν θα με ξανακολουθήσουν. Έρχονται για μένα και θα τους πω μια καλησπέρα. Και τέλος πάντων, έγινε τι έγινε. Πήγα να με σφάξει. Λιποθύμησε και την Γαρμπή. Έβαλε τις φωνές η μικρή Λιάννα η Γαρμπή, οι άλλες οι κοπέλες. Και την κοπάνισα και έφυγα. Και από τη σύντρικη.